Ολυμπιακός. Νομίζω όμως ότι το περιμέναμε ανάμεσα σε δύο πολύ καλές ομάδες. Συγκλονιστικό συμμετελικό σε επίπεδο τρίτης εθνικής. Ο Γιούχτα στη Ρώση στη ρουλέτα του πέναλτι πήρε το εισιτήριο για το τελικό. Σωστά. Τα παιχνίδια μας με τον Μπόρο φέτος έκρυβαν πάρα πολλές κινήσεις. Ήταν παιχνίδι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έπρεπε να προσαρμοστούμε σε διάφορα πράγματα και σε σχέση με τον αγωνιστικό χώρο, αλλά και να αλλάξουμε σήμερα λίγο το στυλ του παιχνιδιού μας με βάση τους προβληματισμούς που μας έβαλε ο χώρος. Είναι αυτό που έχω να πω, συγχαρητήρια στα αγωνιστικά τμήματα και των δύο ομάδων, διότι σε ένα παιχνίδι με ένταση προσπάθησαν να κρατήσουν τα προσχήματα. Πιθανό να είχαμε αρκετές λάθος αποφάσεις που να επηρέασαν σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι. Είναι άσχημο να υπάρχει μια απόφαση που να αδικεί κάποια ομάδα. Και από τη στιγμή που, όπως είναι η διαδικασία σε περίπτωση οπαλίας, πάμε στα πέναλτι, τις περισσότερες φορές παίρνει την πρόκριση ο πιο τυχερός, ο πιο ψύχρεμος. Την πήραμε εμείς. Είμαστε χαρούμενοι που θα παίξουμε στον τελικό. Όμως η δουλειά μας δεν έχει τελειώσει από τη στιγμή που προκριθήκαμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να κατακτήσουμε και το κύπελλο μετά από το πρωτάθλημα. Πολλά συγχαρητήρια στον Μπόρο για την τίμια προσπάθεια που έκανε όλη τη χρονιά και στο σημερινό παιχνίδι ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικός. Και το μόνο που έχω να του πω είναι συγχαρητήρια. Μένει ακόμη ένα βήμα για να κάνετε τον double. Φαντάζομαι ότι εδώ που έχετε φτάσει το θέλετε, μετά το πρωτάθλημα να πάρετε και το κύπελλο. Αντίπαλος σας ο ΠΑΟΚ στο τελικό. Όπως το είπατε, το κύπελλο το θέλαμε από την αρχή. Είναι ένας τίτλος που έχει χρόνια να κατακτήσει η ομάδα. Υπό διαφορετικές συνθήκες δίνει και το εισιτήριο για το κύπελλο Ελλάδος, όπου κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα να ζήσει πράγματα που δεν τα έχει ξαναζήσει. Δεν υπάρχει στην ουσία χρόνος για προετοιμασία. Πρέπει να ξεκουραστούμε όσο μπορούμε, να σκεφτούμε πώς διαχειριστούμε το παιχνίδι και να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό για να πάρουμε και αυτόν τον τίτλο. Να σου λέω ότι το μπαράζ, εντάξει, τώρα το μυαλό είναι στο κύπελλο, αλλά μια εβδομάδα ξεκινάει και η μάχη των μπαράζ. Πρώτος αντίπαλος η Κοζάνη. Θα είναι μια δύσκολη διαδικασία. Η χρονιά θα τραβήξει αρκετά για εμάς, όμως μπορούμε να τα ανταπεξέλθουμε σε αυτή την πρόκληση. Σίγουρα θα είναι πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια που έχουμε να κάνουμε με 5 πρωταθλητές. Και επίσης, κατά τη γνώμη μου, είναι άδικη η διαδικασία. Αν κάποια ομάδα εν τέλει δεν πάρει την άνοδο, θα είναι μεγάλο κρίμα για όλη την προσπάθεια που έχει κάνει όλη τη χρονιά. Βήμα-βήμα, αρχές γενομένης, μετά την Κυριακή θα συγκεντρωθούμε στην Κοζάνη. Ξεκινάμε τη διαδικασία στην έδρα μας και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα καλό ξεκίνημα.